Σήμερα, όπως κάθε χρόνο, των Αγίων Πάντων ανήμερα, η απόσταση της αστυνομίας πραγματοποιούν τις ανάλογες εκδηλώσεις, μιας και είναι η μέρα τους. Ακούσαμε και την ημερήσια διάταξη, αλλά και τα όσα υπόθηκαν, τα οποία συνάδουν στο γεγονός ότι η ελληνική αστυνομία αναπτύσσεται έτσι ώστε να ακολουθεί τις ανάγκες και να υπηρετήσει την κοινωνία. Ποια είναι η ευχή σας σήμερα, το μήνυμά σας για τη σημερινή μέρα? Η μέρα αυτή, όπως είπε και ο αρχηγός στη διαταγή του, είναι αφιερωμένη στους αποστράτους συναδέρφους μας, άντρες και γυναίκες, οι οποίοι το μεγαλύτερο κομμάτι της ζωής τους το αφιέρωσαν υπηρετώντας τους πολίτες, προσφέροντας τους πολίτες. Για μας συνεχίζουν και θα είναι για πάντα συνάδελφοι. Τους θεωρούμε συνεργάτες, στενούς, εξακολουθούμε ακόμη να τους θεωρούμε στενούς συνεργάτες και συμμάχους στο δύσκολο αγώνα για την πάταξη του εγκλήματος και την εδραίωση του αισθήματος ασφάλειας στους πολίτες. Χρόνια πολλά σε όλους. Να είστε καλά. Παράτομαι τις ευκαιρίες να σας ρωτήσω για κάποια ζητήματα που έχουν προκύψει τελευταία, γιατί ενώ σας μιλάτε για μια λειτουργία που είναι ιδέουσα, υπάρχουν πληροφορίες ότι η αστυνομική διεύθυνση εδώ αντιμετωπίζει ζητήματα στελέχωσης, καυσίμων και υλικού, έτσι ώστε να μην μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της. Τι ακριβώς συμβαίνει? Κοιτάξτε, τελευταία διάβασα και μια, κατέθηκε και μια υπερώτηση από βουλευτή της Δωδεκανήσου στο Κοινοβούλιο. Δεν ισχύει τίποτα. Σαφώς υπάρχουν προβλήματα και που δεν υπάρχουν προβλήματα. Όμως και καύσιμα έχουμε και περιπολικά έχουμε και δύναμη έχουμε και πιστεύω ότι είμαστε σε πλήρη ετοιμότητα να υποδεχτούμε τη νέα τουριστική σεζόν με την αύξηση των τουριστών όπως προβλέπεται. Ότι χρωστάμε χρήματα σε κάποιους πρατηριούχους καυσίμων, χρωστάμε. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν έχουμε καύσιμα. Έχουμε εφοδιαστεί με 2 δεξαμενές καυσίμων και οι υπηρεσίες μας όλες, σε όλα τα νησιά, εφοδιάζονται καθημερινά όποτε χρειαστεί με καύσιμα. Έχουμε καύσιμα να δανείσουμε κιόλας παρά να στερηθούμε. Σε τι οφείλεται η καθυστέρηση της πληρωμής των οφειλών? Αυτό είναι θέμα του Υπουργείου, δεν είναι δικό μου. Δεν αφορά εμάς σαν περιφερειακή υπηρεσία. Είναι ένα θέμα γενικότερο. Δεν αφορά αποκλειστικά εμάς. Όμως να μην ανησυχούν οι πολίτες, είμαστε, επαναλαμβάνω, δηλώνω κατηγορηματικά, ετοιμότατοι για τα πάντα. Και τα περιπολικά που γράφτηκε ότι είναι καθυλωμένα και δεν έχουν περιπολικά, σας πληροφορώ, ποτέ η ΚΟΣ και τα Δωδεκάνησα του Βόρειου Τομέα δεν είχαν τόσες περιπολίες όσες έχουμε τώρα. Τόσα περιπολικά. Ακριβώς. Έχουμε παροπλήσει περιπολικά, για τα οποία πιστεύουμε, είναι ασύμφορο να εμπιστευτούν. Γι' αυτόν τον λόγο τα παροπλήσαμε. Απλά ακόμη δεν. Πόσο στόλο δηλαδή αυτή τη στιγμή παρεμβαίνει? Είμαστε καλυμμένοι 100% από περιπολικά και σε άριστη κατάσταση. Συνδράμουν και ο εξοπλισμός που υπάρχει στο Προκεκά, κύριε Κοκορώνη. Αυτή είναι για αποκλειστική αποστολή σύμφωνα με τις διαταγές της υπηρεσίας. Η δύναμή μας αυτή τη στιγμή επαρκεί. Στα διαβατήρια που και για εκεί γράφτηκε ότι έχουμε θέμα στην πύλη Σέγγεν, σας πληροφορώ ότι η εγκατάσταση καταρχήν είναι πολύ καλύτερη από αυτή που είχαμε πριν το σεισμό και η εξυπηρέτηση των τουριστών έχει καθυστέρηση μηδενική, σας πληροφορώ. Μηδενική. Δεν ισχύει αυτό που γράφτηκε. Και με δεδομένο, αν θέλετε, και το μειωμένο αριθμό επισκεπτών που έχουμε από τη γείτονα χώρα. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Έχει μειωθεί ο... Σαφέστατα, έχει μειωθεί με τα προβλήματα που υπάρχουν στη γείτονα χώρα. Έχουμε μειωμένη άφηξη τουριστών από απέναντι. Άρα δεν ισχύει αυτό που γράφει για καθυστέρηση. Κάθοδος, σε καμία περίπτωση. Και μια και είμαστε εδώ και είπατε για την προετοιμασία που έχετε κάνει για την σεζόν, υπάρχει ένα ζήτημα αυτόν τον καιρό. Είναι η διακοπή της κυκλοφορίας για ένα εξάωρο, απογευματινές ώρες, στο λιμάνι της ΚΟΣ, στην ακτή Κουντουριώτη. Αυτό το μέτρο βέβαια για να πετύχει θα πρέπει καταρχήν να αστυνομευθεί. Δεν ξέρω αν έχετε κάνει ήδη κάποιες επαφές με τον Δήμο της ΚΟΣ και αν προετοιμάζεστε και αν θέλετε να στηρίξετε το μέτρο, γιατί αυτό είναι ένα ζητούμενο. Εάν θέλετε την προσωπική
προσωπική μου άποψη, συμφωνώ με την πρωτοβουλία αυτή να απαγορευτεί η κυκλοφορία των οχημάτων στις απογευματινές προς βραδινές ώρες. Είναι ένα μέτρο που θα συμβάλλει και στην ασφάλεια των τουριστών και στην διαχείριση της κυκλοφορίας και στο εμπορικό κέντρο θα δώσει ζωή περισσότερη από ό,τι μέχρι σήμερα. Εμείς σαφέστατα είμαστε δίπλα σε κάθε τέτοια πρωτοβουλία με την οποία συμφωνούμε και θα τη στηρίξουμε και θα πετύχει, πιστεύω. Είναι σε εξέλιξη βέβαια και μια συνόμευση από την Τροχέα σχετικά με το θέμα του πάρκινγκ, προκειμένου να μην υπάρχουν ζητήματα ασφάλειας της κυκλοφορίας και μέσα στο κέντρο. Και σε αυτό έχουμε ζητήσει. Έχουμε ζητήσει από τη Δημοτική Αρχή να δώσει είτε σε ιδιώτες είτε η ίδια επιχείρηση να οργανώσει περιφερειακά πάρκινγκ στην πόλη και να μεταφέρονται οι επισκέπτες με μικρά βάν στο κέντρο, έτσι ώστε να αποφύγουμε το συνωσισμό, να αποφύγουμε την κυκλοφορία μέσα στην πόλη. Πιστεύω ότι και αυτό θα περπατήσει πριν ακόμα ξεκινήσει έτσι το φουλ η τουριστική περίοδος και θα έχουμε μια πολύ καλή σεζόν από πλευράς τουρισμού και της οικονομίας της τοπικής κοινωνίας. Και του χρόνου. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Χρόνια πολλά σε όλους.